πραγματικά κάνει μια σύνδεση συνειδητικές συνειδητικοί προβλημιτές. Δεν πρόλαβα να γνωρίσω τον κύριο Ρίτσο. Ελπίζω όμως σιγά σιγά να μπορέσω να τον καταλάβω. Ο τίτλος της ομιλίας του, της προλόγου που ελπίζω, μάλλον δεν είναι πρόλογος, πολύ ελπίζει αν είναι πρόλογος, είναι «Οι νεκροί πάντα ταξιδεύουν στο περιθώριο». Οι νεκροί πάντα ταξιδεύουν στο περιθώριο. Οφείλω λοιπόν να ομολογήσω ότι η πρόσκληση της Έλλην και του Γιάννη της ΝΜΗ, όπως προλογίζει το παρολιακό, των κύριων Αλεξάνδρα και Ρισιώτη, μου προκάλεσε αισθήματα τόσο περηφάνειας αλλά και άγχους. Η περηφάνεια με πηγή εκείνη την πρώτη φερβαλαία πληρότητα που νιώθουμε απέναντι στην εικόνα μας, αντέξε έως όπου άρχισε να σημαίνει εκείνη την διαφορά μεταξύ της εικόνας που οι άλλοι έχουν για σένα και της εικόνας που εσύ διατηρείς για τον εαυτό σου. Μια διαφορά η οποία εκφραζόμενη σε λέξεις γίνεται το παραξιακό ερώτημα «Ποιος είμαι για τον άλλο, ποιος είμαι για την κοινωνία». Ένα ερώτημα που μας φέρνει σε επαφή με τον φόβο της αφάνισης, του θανάτου και την διπλή του υπόσταση. Από τη μία, ο φυσικός θάνατος, ο θάνατος στο πραγματικό, με επίπτωση την καταστροφή και διάβρωση του σώματος. Από την άλλη, ο συμβολικός θάνατος, τον οποίο μπορούμε να επιζήσουμε ή ως ζωντανή νεκρή, εφόσον σταματούμε να υπάρχουν για το συμβολικό, εάν δηλαδή διωχθούμε στο κοινωνικό περιθώριο, ή ως μεν πραγματικά νεκροί, αλλά συμβολικά εν ζωή, ζωντανή μετά θάνατον, εάν υπάρχουν οι άλλοι που μας αντιμούνται. Αυτή η λειτουργία της μνήμης, λοιπόν, είναι κάτι που αντιλήφθηκε ο ποιητής Ρίτσος. Και τούτο είναι εμφανές στο ποιητικό του διαλογισμό «Στέλα της στέλας της διάστασης», όπου η μνήμη συγχρόνως μας κάνει αντιληπτή την ιονιότητα του θανάτου και την ίδια ώρα διονύσει την ζωή. Αυτή λοιπόν η τέταρτη διάσταση καταστεί αντιληπτό το ατέρμον, αδιάκοπο, το χωρίς σκοπό, το αδιαίρετο υπόλοιπο της ζωής καθ' αυτή. Η τέταρτη διάσταση είναι ο ου τόπος, όπου οι νεκροί δυνατοί να υπάρχουν όσο και οι ζωντανοί, ο ου τόπος, όπου οι νεκροί συναντώνται με τους ζωντανούς, ο Άδης, όπου κυριαρχούν κοφάλαδες σκιές και οι μοιημένοι στην γλώσσα της τέταρτης διάστασης μεταφραστές τους. Ο Μίστης Ρίτσος, έως τον θάνατό του, ήταν ο δικός μας μεταφραστής. Ο Σημεαπηθεία μεθούσε με την πίση και μας κοινωνούσε τον λόγο της αιωνιότητας, της σκέψης των νεκρών, αυτών που δεν βλέπουμε και που δεν θέλουμε να δούμε. Ο Ρίτσος δεν επικαλείται τους νεκρούς για να κάνει μια πρόβλεψη του παρελθόντος, αλλά για να προβλήσει μια αρχαιολογία του μέλλοντος. Οι νεκροί, οι Έλληνες, οι Αγαμέμνονες, οι Κυρεσίες, μα και οι Προλετάριοι. Όντας στο άχρονο πάντα, μιλούμε την φωνή του ποιητή για το παρελθόν πάντα παρόν τους, δίνοντας τα εφόδια για να σκεφτούμε να βρούμε λύσεις για το πεπερασμένο μέλλον μας. Οι νεκροί ποτέ δεν ήταν ουσιακά ιδρώα για τον Ρίτσο, μα οι του περιφερειού αιώνιοι άνθρωποι, αυτοί που πλέον στερείται φωνής, αυτόν που τους στερείται η φωνή, και αυτός έγινε η φωνή. Σημειώσεις λοιπόν του περιθωρίου. Σημειώσεις για αυτούς στο περιθώριο. Γιατί πολύ απλά η αλήθεια είναι περιφερειακή. Είναι πάντα συγκεκριμένα οικουμενική. Αβάσταχτη, ασήκωτη, πελέκι πέφτει, σπάει τα κόκκαλα, μας λέει ο ποιητής. Και τούτο, επειδή ενώ οικουμενική, η αλήθεια πραγματώνεται μονάχα στο ασήμαντο συγκεκριμένο. Η αλήθεια είναι παρτιζάνη. Και το καθεστώς που επέβαλε στις σημειώσεις, στις φωνές να είναι στο περιθώριο, να είναι του περιθωρίου, αλλάξε μόνο σε είδος. Διατηρώντας, συνεχίζοντας, να επιβάλλει την πραγματικότητα του αιώνιου περιθωρίου. Το 1941, η συλλογή του Ρίτσου «Σημειώσεις στα περιθώρια του χρόνου» λογοκρίθηκε γιατί μιλούσε λόγο αριστερό, κομμουνιστικό, για εκείνους τους αιώνιους ανθρώπους που είναι στο περιθώριο. Μόλις 3 χρόνια πριν, η Ρωμιοσύνη, ποίημα, ελεγεία για τις Θεσσαλονίκη δολοφονίες απεργών, κάηκε στις στήλες του Ολυμπίου Ιδιών,
ιός αχλωνιάνει μεταξά για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Ύστερα, ο δεύτερος παγκόσμιος τέλειωσε, ο ταξικός εμφύλιος χάθηκε και σχάτως ο κόσμος γίνεται ελεύθερος κόσμος. Ο φιλελεύθερος καπιταλισμός κατέστηκε ηγεμονικός και η δημοκρατία κατέληξε συνωνυμή του. Η ιστορία είχε φτάσει στο τέλος της. Οι δηλογίες πλέον είχαν πεθάνει. Όποιοι παρέμειναν να σκέφτονται αλλιώς πώς ήταν πλέον ούτοποι, δέσμοι ιδεολογιών, ιδεολογημάτων, επικίνδυνοι, δυνάμει πρώτο ολοκληρωτιστές, ανθρώπου του περιθωρίου, τρομεροί, φοβεροί, βάζουν τις μάσκες της υποταγής, ένα χαμόγελο φρικιαστικό και περιφέρονται εξυπηρετώντας τους δυνάστες. Νυν, πλημμένου στα νερά της νέας Σιλουάμ των ατομικιστικών δικαιωμάτων, όπως έλεγε ο φίλος του ποιητή Μάρξ. Φιλάνθρωπος τους, φιλάνθρωπος, νιώθουν καλοί μόνο και μόνοι γιατί δεν έχουν πλέον τον αντικειμενικό καθρέφτη που είναι ο ποιητής. Σε αυτόν τον νέο κόσμο, η λογοτεχνία έχασε την θετική και νοποιητική της διάσταση και κατέληξε εκείνο το απευθές για τον Ρίτσο τέχνη για την τέχνη. Ή αλλιώς, αν είναι στρατευμένη, τέχνη πολιτική, είναι τέχνη ανελεύθερη, δηλαδή μη τέχνη. Μέσα σε αυτά τα ιδεολογικά πλαίσια, ο Ρίτσος με τα θάνατον τεμαχίζεται στα δύο. Ο Ρίτσος πριν το τέλος της ιστορίας και την έλευση του ελεύθερου κόσμου και ο Ρίτσος μετά το τέλος της ιστορίας. Από τη μια, ο Ρίτσος που δικαιολογημένα μιλούσε ιδεολογικά, καθότι έτσι ήθελε το πνεύμα της εποχής. Και από την άλλη, ο Ρίτσος, ο οποίος κατάλαβε την ελευθερία του, έσπασε τα δεσμά της κουραστικής ενασχόλησης του με τα εγκόσμια και ενέπνευσε ελεύθερα, αντιλαμβανόμενος την ματαιότητα της πράξης εμπρός στην αιώνια τραγωδία της ανθρώπινης ύπαρξης. Εδώ, όμως, είναι που έγκυται και η κακή, προδοτική ανάγνωση της τέταρτης διάστασης. Γιατί ενώ ο Ρίτσος με την επιφύτηση της τέταρτης διάστασης αυτής αντιλαμβάνεται τον αέναο κύκλο της ζωής, βρίσκεται σε άτοπο και άχρονο που τίποτα πλέον δεν τον αγγίζει. Ενώ λοιπόν έχει καταστεί άγιος, ποιητής των ποιητών, δέχεται τις επιταγές της ανθρώπινης ιστορίας, της ανώφελης, της μάταιης, της διαφορετικής της αγιότητας, του ποιητή και της ποιήσης, σκοτώνει την αγιότητα, την συγκλή για χάρη της υπεραρχίας που απαιτεί η πράξη. Είναι κομμουνιστής για χάρη των ανθρώπων στο περιθώριο, τους πανταχού καταπιεσμένους, ταπεινωμένους, τους χωρίς φωνή, τους τελμένους στην φωνή και τους δίνει λέξεις σφαίρες. Ρίτσος εν ζωή. Ο Μεταξάς στέκεται επί της Ακρόπολης και εν ονόματι των αρχαίων νεκρών και του ελεύθερου κόσμου και την κραυγή των περιθωρίου, των σύγχρονων ζωντανών νεκρών. Ο Ρίτσος νεκρός, ο όριμος Ρίτσος της τέταρτης διάστασης, απελευθερωμένος από τις ιδεολογίες του παρελθόντος, μιλάει για τους νεκρούς και για πανανθρώπινες υπαρξιακές ανησυχίες. Ο Ρίτσος, νεκρός. Γοργοτάξει οι νεκροί, πάνω σε άσματα που φέρνουν το κύμα της θάλασσας. Αρχαία άσματα, με μυρωδιά του χυμαγιού και την υφή μαρμάρου. Είναι με δέος που προλογίζει ο τέρκο του κύριου Ρισόπη και Αλεξάνδρου. Είναι με τον φόβο που σου προκαλεί το συναπάντημα με τους νεκρούς. Γιατί το έργο τους, καταφέροντας να μιλήσει την γλώσσα της τέταρτης διάστασης, βρίσκει τον ποιητή μας φυλακισμένο. Ο φάλαλο άγαλμα στον αιώνιο Παρθενώνα για τους επιφανείς Έλληνες, ανήμπορο να γράψει, αλλά έτοιμο. Όχι για να προσθέσει στα συσσωρευμένα των εγκοσμίων, αλλά για να τα ξεκάνει. Στον κόσμο του μας φέρνει τον Σλίμαν, τον αρχαιολόγο εκείνο καπιταλιστή που μαζεύει τους νεκρούς και τους σφαλίζει στο αιώνιο το ψεύτικο, διπλά πεθαμένο παρελθόν των μουσείων, ματαιοφυλακίων, σύγχρονος φεδερεστής του συμβολικού, πολιτικός καθηγητής, διανοούμενος ασφαλίτης που γυμνώνει τον ποιητή, τον καθιστά μια κίνδυνη κοφάλαλη μαριονέτα, βάζοντας το στόμα του λέξεις νεκρές από την ψύχρα, προσπαθώντας να συντηρήσει τη φυλακή του περιθωρίου, αφαιμάσοντας και την τελευταία ρανίδα της συμβολικής του υπόστασης, της αλήθειας του. Η γυναίκα του, η παιδίστη Σοφία, μια λιγορία των ανταών εμάς,
αμύτων στον αληθή λόγο των νεκρών, που μας δίνουν με τις νησιακές χρυσές αλυσίδες του παρελθόντος να χωσάρουν ως τραχυλακτικές μαριονέτες, ανίκανε να αντιληφθούμε την πλοή του μέλλοντος μας. Και γύρω μας, αγάλματα, ζωντανοί νεκροί του περιθωρίου, σύντροφοι, αμύλητοι με την φωνή κλεμμένη, με τον ποιητή καθρέφτη τους χαμένο μες στα μπουντρούμια των σύγχρονων σκοταδιστών, περιμένουν την Δευτέρα παρουσία ενός ποιητή σωτήρα. Και ο ποιητής μας, ο Ρίτσος νεκρός, ο Ρίτσος ιδιολόγος, ο Ρίτσος ιστέρας της διάστασης, ο Ρίτσος μουσείου, ο Ρίτσος ζωντανός. Έκανα να μιλήσει, κόμπιασε. Ξανά πε τα ίδια, σταμάτησε. Αυτό ήταν. Είπε και ακούμπησε το χέρι του στο τραπέζι. Το χέρι του στέρεο, καθάριο περίγραμμα, ήταν ένα φαρδί μυστρή. Μπορούσαμε να εμπιστευτούμε στα λόγια που δεν είπε και στα χέρια του. Έξω από την κάμαρα κατέβαινε, βουίσσοντας το φως. Γκραγκάντα, φωνάζει με εκείνη την γλώσσα των νεκρών. Γκραγκάντα. Η μόνη λύση είναι να ξαναρχίσετε από την αρχή. Στο επανειδήν. Ευχαριστώ πολύ.